Η πρωτοβουλία να στείλουν κείμενο στους τρεις βουλευτές του νόμου Χαμέλη, του συνδυασμού του Δημήτρη Μπένη συμμετέχω, μαζί βέβαια και με τον ίδιο, σχετικά με την απαγόρευση καλλιέργειας μεταλλαγμένων τροφίμων. Σκοπός της κίνησης να ενεργοποιήσουν τους πολίτες σε θέματα που αφορούν στην κοινωνία και να λαμβάνουν τέτοιου είδους πρωτοβουλίες που να απευθύνονται στους αιρετούς. Καταρχάς, να διευκρινίσουμε κάτι. Εμείς, σαν ενεργοί πολίτες, πρώτα απ' όλα, και δεν ήταν μια επιστολή που στάλθηκε από τον συνδυασμό. Ξεκαθαρίζω απλώς τα άτομα που υπογράφουν, τουλάχιστον σε αυτή την κίνηση, είναι όλα και μέλη του συνδυασμού. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι το εξής. Για θέματα που αφορούν όλη την κοινωνία, θα θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες βασικά. Να απευθύνονται προς τους αιρετούς, να απευθύνονται προς την κυβέρνηση, προς τους βουλευτές, για ό,τι θέμα τους απασχολεί και είναι ιδιαίτερο ενδιαφέροντος. Θεωρούμε ότι αυτό το κομμάτι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Άρα, να ξεκαθαρίσω ότι είναι μια πρωτοβουλία πολιτών και όχι του συνδυασμού. Ο συνδυασμός θα ασχολείται με τα θέματα τα του Δήμου, από εκεί θα ακούτε από εμάς. Και εγώ υπογράφω σαν ίσως προς ίσως αυτή την επιστολή σαν πολίτης. Και έχει να κάνει με το εξής. Πολλοί κόσμοι δεν έχει αντιληφθεί ότι έγινε και από την ελληνική μάλιστα Προεδρία το εξής παράδοξο. Ενώ θα μπορούσε να πάρθει μια απόφαση όπου θα απαγορεύει τα τροποποιημένα και μεταλλαγμένα προϊόντα, η ελληνική Προεδρία έκανε μια μεσοβέζικη λύση, έδωσε το δικαίωμα σε κάθε κράτος μέλος να διαπραγματεύεται αν θα επιτρέψει ή όχι τα τροποποιημένα και μεταλλαγμένα προϊόντα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, έχει πάρα πολύ μεγάλους κινδύνους. Δείχνει το διπρόσωπο κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή εκεί που θέλουμε, μπορούμε να είμαστε ενωμένοι και να έχουμε μια κοινή απόφαση για όλους. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για τα απορρίμματα. Εκεί υπάρχει ένας νόμος που αφορά τους πάντες και τα πάντα. Τώρα που τα πράγματα είναι δύσκολα, οι μεγάλες πολυεθνικές πιέζουν, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος, αλλά και τα συμφέροντα είναι πολλά. Πετάμε τον μπαλάκι σε κάθε κυβέρνηση να κάνει ό,τι θέλει. Θεωρούμε πάρα πολύ επικίνδυνο το να επιτρέπουμε ή να είναι ευάλωτη κάθε κυβέρνηση στις πιέσεις των πολυεθνικών. Τα τροποποιημένα ήδη είναι μέσα στην αγορά με πλαγίους τρόπους. Τώρα θα μπουν ίσως και νόμιμα. Αυτό θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή βασικά στον κόσμο, ότι θα πρέπει να αντισταθούν σε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να προτρέψουν την ελληνική κυβέρνηση να μην ψηφίσει ή να απαγορεύσει τουλάχιστον την ελληνική κυβέρνηση να πάρει μια απόφαση και να πει ότι στον ελληνικό το χώρο δεν θα υπάρχουν τροποποιημένα ή μεταλλαγμένα προϊόντα. Με το ψήφισμα που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δυστυχώς δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε ούτε τη διέλευση. Αυτό θα μου πείτε είναι παράλογο. Δεν είναι παράλογο, αλλά αν είχαμε το χρόνο να σας εξηγήσω το πώς μπορεί να γίνει και μόνο με τη διέλευση να έχουμε τροποποιημένα προϊόντα εδώ, είναι εφικτό. Είναι το πρώτο βήμα, τέλος πάντων, που επιδιώκουν αυτές οι εταιρείες. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε εγρήγορση και όλος ο κόσμος να είναι ενημερωμένος. Όσο πιο πολλοί είναι ανησυχούντες, τόσο πιο πολλοί θα προσέχουν αυτοί που θα ψηφίσουν ό,τι είναι να ψηφίσουν. Θεωρούμε όμως ότι είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο και πολύ επικίνδυνο. Κλείνοντας, υπογράφοντας την επιστολή αναφέρουν: σας καλούμε να μας ακούσετε και να καταψηφίσετε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο την καλλιέργεια των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Σας ζητούμε να φωνκριστείτε τη συνείδησή σας και να νομοθετήσετε προς όφελος της πατρίδας μας, αλλά και όλων των επόμενων γενεών.